Τα λευκά ντύθηκαν αρκετές περιοχές της Κρήτης από τα ξημερώματα όπως το οροπέδιο Λασιθίου, τα Ανόγια, ο Κρουσόνας και ο Ομαλός. Εάν και τους προηγούμενους μήνες ο καιρός θύμιζε άνοιξη, ο Φεβρουάριος ξεκίνησε με τσουχτερό κρύο και χιόνια στα ορεινά. Ο δρόμος από μέσα Λασίθι προς Νεάπολη έχει πάνω από 20 πόντους και χρειάστηκε να βγουν τα χιονιστικά του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου που βρίσκονται στην περιοχή τώρα. Και επίσης μηχανήματα του Δήμου κινούνται αυτή τη στιγμή από το Καμινάκι προς την Έμπαρο, στο ορεινό κομμάτι όπου βρίσκονται αρκετά πυμνιοστάσια για να βοηθήσουμε σε περίπτωση που χρειάζεται εκεί τους κτηνοτρόφους. Από την ξαφνική κακοκαιρία δεν έλειψαν τα προβλήματα, καθώς από τη χιονόπτωση πολλές περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα. Τα ξημερώματα στις 3 η ώρα το πρωί είχαμε γενική διακοπή ρεύματος για όλο το Δήμο Οροπεδίου Λαστείου μετά από ζημιά που έγινε στον υποσταθμό της ΔΔΕ στον Άγιο Νικόλαο. Ήταν εκτεταμένη ζημιά, αποκαταστάθηκε γύρω στις 8 το πρωί και είχε αποτέλεσμα τη διακοπή του ρεύματος σε όλο το Δήμο του Οροπεδίου Λαστείου και στη Νεάπολη και στον Άγιο Νικόλαο σε μερικές περιοχές. Αποκαταστάθηκε η ζημιά όμως. Παράλληλα, τα σχολεία στην περιοχή έμειναν κλειστά. Αν δεν έχουμε άλλο χιόνι, θα ανοίξουν τα σχολεία. Ναι, θα καθαριστούν οι αυλές, τα προάβλη και θα ανοίξουν. Αν έχουμε όμως χιονόπτωση ξανά, θα το εκτιμήσουμε πάλι το πρωί. Κάτω από το μηδέν έπεσε ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές του νησιού. Άσπρο πέπλο χιονιού έντυσε και τα Ανόγια, χωρίς να παρατηρούνται προβλήματα. Είχαμε έντονη χιονόπτωση και ιδίως προς το βουνό πάνω που υπάρχουν και πυμνιοστάσια. Ωστόσο δεν παρατηρήθηκαν δυσκολίες. Είχαμε κάποιες μικρές πτώσεις βράχων στο οδικό δίκτυο από τα Ανόγια προς το Ηράκλειο, χωρίς όμως να δημιουργήσουν κάποιο ανησυχητικό πρόβλημα. Το κρίσιμο κομμάτι είναι η μεταφορά των μαθητών από τα γύρω σχολεία. Αφού αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια, τα σχολεία θα λειτουργήσουν και λειτουργούν. Άρα θεωρώ ότι δεν θα έχουμε κάποια διακοπή και μέχρι τέλος της εβδομάδας. Και παρακολουθούμε τα φαινόμενα πώς θα εξελιχθούν. Ο Δήμαρχος Ανογίων Σωκράτης Κεφαλογιάννης εφιστά την προσοχή στους οδηγούς που αναμένεται να επισκεφθούν την περιοχή το Σαββατοκύριακο. Αυτό που πρέπει να προσέξουν είναι αφενός να έχουν αλυσίδες αν θελήσουν να εισχωρήσουν περισσότερο βαθιά στο βουνό και να προσέχουν το λίγο χιόνι. Το πολύ χιόνι το προσέχουμε όλοι. Το λίγο χιόνι μας ξεγελάει. Και το δεύτερο που θα ήθελα να επισημάνω στους επισκέπτες είναι με σεβασμό στο περιβάλλον να αποφύγουν τις διελεύσεις τους στα μικρά και μεγάλα οροπέδια του Ψιλορίτη. Τα καταστρέφουν και δεν είναι δόκιμο για κανένα. Ο χειμώνας μπήκε για τα καλά και στα Χανιά, με τα πρώτα χιόνια να πέφτουν στον Ομαλό. Παρ' όλα αυτά, η θερμοκρασία σήμερα στην Κρήτη αναμένεται να κυμανθεί από 2 έως 12 βαθμούς Κελσίου.